Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο σεμινάριο. Σήμερα θα μιλήσουμε για Git και GitHub. Συγκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Θα σας πούμε λίγο ποιοι είμαστε. Εγώ είμαι ο Θέμης, φοιτητής του Ιούσιου Ευκολόγου στο Πανεπιστήμιο. Έχω δουλέψει σε κάποιες εταιρείες στην Ελλάδα και τελείωσα πρόσφατα ένα internship στην Google. Και φάνηκε σε όλες τις εταιρείες πόσο χρήσιμο είναι το Git και το χρησιμοποιούμε σε μεγάλη κλίμακα γενικά. Εγώ είμαι ο Διονύσης και εγώ είμαι φοιτητής ηλεκτρολόγος. Έχω δουλέψει και εγώ σε διάφορες εταιρείες όπως Google, IBM, Hard, Twitter και σε αυτές τις εταιρείες χρησιμοποιούμε Git και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνολογία στην παραγωγή και αυτό είναι καλό να την ξέρουμε όλοι. Οι συντελεστές που έχουν βοηθήσει αυτό είναι πολλοί, αλλά θέλω να αναφέρουμε κάποιους. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά έχει στήσει το site και έχει κάνει αρκετή δουλειά για να βγει όλο το υλικό online. Η Ειρήνη και ο Βιτάλης είναι εδώ μαζί μας. Συγχαρητήρια, παιδιά, να σας δούμε. Ό,τι χρειάζεστε όσο είμαστε στο σεμινάριο, η Ειρήνη είναι εκεί πέρα, στο χέρι σας. Γεια σας. Ό,τι χρειάζεστε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, βοήθεια κλπ. Μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά που θα περιφέρονται να σας βοηθάνε. Γι' αυτό σας ζητήσαμε να φέρετε λάπτοπ αν θέλετε να τρέχετε ταυτόχρονα τις εντολές που θα σας δείξουμε. Οπότε αν κολλήσετε κάπου μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από αυτούς. Και ο Νικόλας βοηθάει με τη βιντεοσκόπηση ώστε το υλικό μας να υπάρχει διαθέσιμο σε βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να το ξαναδείτε αργότερα. Γενικά τι θα μάθουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με πολύ βασική χρήση του Git. Τι είναι το Git, πώς χρησιμοποιούμε, πώς δουλεύουμε τοπικά και συνεργατικά με το Git. Και κάποια βασικά πράγματα πώς χρησιμοποιούμε το Git με άλλους συνεργάτες μας. Μετά θα δούμε λίγο πιο προχωρημένες τεχνικές του Git, όπως το Undo, το Blank, το Tag, Cherry Pick, Base και κάποια άλλα προτινόμενα workflows και κάποιες πιο advanced συνεργατικές τεχνικές. Τώρα ξεκινώντας μια εισαγωγή, τι ήταν το πρόβλημα μέχρι τώρα. Σαν προγραμματιστές φτιάχνουμε κάποια προγράμματα, τα οποία κάνοντας κάποιες αλλαγές πάνω τους μπορεί να δημιουργηθεί κάποια καινούργια bugs. Μετά θέλουμε συνήθως διάφορα project να δουλεύουμε πολλά άτομα ταυτόχρονα και να μπορούμε εύκολα να ανταλλάξουμε κώδικα και να δουλέψουμε ο καθένας πάνω στις αλλαγές του άλλου. Επίσης, μπορεί κάποιες φορές να διαγράψουμε κώδικα που στο μέλλον να χρειαστεί να ξαναεπαναφέρουμε αυτές τις αλλαγές και να ξαναχρειαστούμε αυτά τα κώδικα. Να χρησιμοποιήσουμε και επίσης θα έχουμε backup στην δουλειά μας. Μέχρι τώρα, καταρχάς πώς έχει χρησιμοποιήσει Git στο παρελθόν. Περίπτωση. Οι υπόλοιποι, πώς κρατάγατε εκδόσεις των αρχείων σας μέχρι τώρα και πόσα έχατε σε μια προηγούμενη έκδοση. Κάποιος. Βέβαια. Δηλαδή. Θα παίρνει το που δεν είναι εκεί, δεν είναι αυτό το που θα παίρνει. Ναι. Χωρίς κάποιο version control σύστημα. Έχει. Ναι, ναι, ενώ πριν από το version control σύστημα, πώς κάποιοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει version control, πώς κάνουν αυτές τις ενέργειες. Εντάξει, που τα ιδιαίτερα, όπως χωρίς ιδιαίτερο, θα με comments με διαφορετικά αρχεία, από μάλλον. Ναι, ναι. Ωραία. Πριν χρησιμοποιήσω το Git, χρησιμοποιούσα ένα φάκελο που είχαμε σύμπτωση για τόση δύο ιστορία. Έχαμε ένα φάκελο 24, ας πούμε, δηλαδή αυτή την ιστορία που είπα πάνω στην ενότητα. Και ξανά έβαλα για να βάλουμε την αρχή του 25 μετά. Και να την δέχτηκα να είχε 20, ας πούμε, και τέτοιο. Ωραία. Και κάπως έτσι είναι στο κόσμο του designers, που δεν έχουν εκεί το Git. Οπότε χρειάζεται κάποιον να το. Συνήθως δεν έχουν το Git, οπότε χρειάζεται κάποιον άλλο τρόπο. Και το κάνουν κάπως όπως το πες. Είναι ένα αρχείο. Και έχουμε γίνει κάπως αυτό το πράγμα. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε για να λυθεί αυτή η ανάγκη, δημιουργήθηκε ένα σύστημα, το σύστημα για version control, το οποίο μας επιτρέπει να κρατάμε εκδόσεις για τα αρχεία αυτά. Μπορούμε να κάνουμε εύκολα undo τις αλλαγές που έχουμε κάνει, να συνεργαστούμε και να μοιράσουμε κώδικα πιο εύκολα με την υπόλοιπη ομάδα. Και ξέρουμε
και τα δικά μας και κάθε πρότυπο του θα το αναθέσουμε. Τώρα, όσοι και αποδέχτηκαν εγκατάσταση στο GitHub, θα σας δώσουμε 1-2 λεπτά οι υπόλοιποι να κάνετε εγκατάσταση στο GitHub στα μηχανήματά σας, όπως χρειαστείτε. Οπότε, ναι, ότι όποιος χρειάζεται βοήθεια, εμείς θα το κάνουμε και την ειρήνη. Εμείς εδώ μεταξύ προχωράμε. Όσοι θέλετε να καταστήσετε το Git, κάντε το τώρα γιατί θα χρειαστεί να τρέξετε το δουλειές. Κάποια βιβλιογραφία για το Git και το GitHub. Χρήσιμη θα τα βρείτε και εγώ θέλω να ανεβάσω την εμφάνιση στο περιοχή στο σημείο του μάθηματος. Τώρα, για όσους έχετε πάλι δει το G, θα χρειαστεί να το ρυθμίσετε για την πρώτη φορά που θα το τρέξετε, έτσι ώστε το G να ξέρει ποιος κάνει commit αυτό το κώδικο, θα εξηγήσουμε την εικόνα, ποιος δημιουργεί, ποιος κάνει τις αλλαγές στο project και στο repository που θα δημιουργήσουμε. Γι' αυτό υπάρχει το link εδώ. Γενικά αλλάζουμε διάφορες ρυθμίσεις του Git που τρέχει το μηχάνημά μας. Τώρα θέλουμε να αλλάξουμε μόνο το όνομα και τα email. Διαβάζετε πίσω τους γράφους του κονσόλα. Μπορείτε. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούνται τα ονόματά μας και τα όνομα και τα email είναι στο GitHub, που είναι η λίστα με διάφορες αλλαγές που έχουμε κάνει στο δικά μας. Τώρα, ας ξεκινήσουμε κάποιο project, το καθένα το δικό μου ή για να δείξει λεπτά. Για αρχή δημιουργήστε ένα καινούργιο φάκελο στο Command Line, σας. Και μετά μπείτε μέσα στο φάκελο και τρέξτε την εντολή GitHub που θα... Η εντολή GitHub θα δημιουργήσει ένα καινούργιο repository, δηλαδή θα πει στο Git να παρακολουθεί αυτό το φάκελο και ό,τι αρχείο έχει και ό,τι αρχείο αλλάζει και ποιος έχει μέσα στο φάκελο. Και δημιουργεί ένα repository. Ουσιαστικά το repository είναι το project μας. Τρέχοντας τώρα και GitHub, θα δείτε μέσα στο φάκελο ένα φάκελο, έχει δημιουργηθεί ένας καινούργιος φάκελος με όνομα.git. Αυτός περιέχει διάφορες πληροφορίες, κάποια μεταδεδομένα για το καινούργιο repository που έχει δημιουργηθεί και δημιουργεί ταυτόματα με την εντολή GitHub. Hey.
και τώρα θα το δώσω στο Git για να το, να το παρακολουθεί. Αλλά πριν το δώσω στο Git, θα γράψω ένα Git status για να δω τι συμβαίνει. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει το αρχείο README και μας λέει το Git ότι το αρχείο αυτό δεν παρακολουθείται, είναι untracked. Οπότε τώρα τρέχοντας Git Add θα το προσθέσω στο repository μου για να αρχίσει το Git να το παρακολουθεί. Και τώρα έχει προσταθεί, οπότε αν κάνω Git status επίσης, θα μας πει ότι υπάρχει το νέο αρχείο. Οπότε έτσι βλέπει το Git Add και τώρα το Git πλέον γνωρίζει και αυτό το αρχείο. Όταν έχουμε προσθέσει ένα αρχείο στο repository και θέλουμε να το σκέψουμε τις αλλαγές, έχουμε την επόμενη εντολή που λέγεται git commit. Η εντολή git commit θα δημιουργήσει ένα commit και θα κρατήσει αυτές τις αλλαγές στο git. Τι ακριβώς είναι αυτό το commit στα αντικείμενα, είναι ένα στιγμιότυπο που δημιουργούμε εκείνη τη στιγμή, που περιέχει όλα τα αρχεία και μαζί με τα περιεχόμενα στην κατάσταση που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Επίσης, στο κάθε commit, το κάθε commit περιέχει και ένα περιγραφικό μήνυμα, που ξέρουμε ακριβώς τι περιγράφει, τι έχει αλλάξει από το commit, τι έχουν αλλάξει τα αρχεία, και επίσης καταγράφει κάποια μεταδεδομένα που είναι η ημερομηνία που δημιουργήθηκε αυτό το commit και ο δημιουργός του commit. Κάθε commit ξεχωρίζεται με βάση ένα μοναδικό αναγνωριστικό που έχει. Ωραία, τώρα το γεγονός που πρόσθεσε ένα αρχείο θα το καταγράψω στο Git κάνοντας ένα commit. Οπότε θα γράψω εκεί commit. Και θα του περάσω το M για να γράψω ένα μήνυμα που λέει τι συνέβη. Οπότε αυτό πραγματικά έκανε το commit και τώρα γράψω Git status δεν θα μα λέει πλέον ότι είναι καινούργιο αρχείο. Δηλαδή πλέον το Git γνωρίζει γι' αυτό, το περάσαμε σε ένα commit. Αυτό συνέβη. Είναι κατανοητό, γιατί αν υπάρχουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μπορείτε να μας ρωτάτε. Υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Για το πώς γενικά θα μιλήσουμε αργότερα, αυτή η εργασία αφορά το τι χρήση του Git. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις ένα δικό σου project, το κρατάς εδώ πέρα, δεν αφορά GitHub ή συνεργασία ακόμα. Προηγουμένως δείξαμε για το ότι το GitHub προσπαθεί από το Git να παρακολουθήσει ένα αρχείο. Ωστόσο, αν τρέξουμε GitHub για ένα αρχείο που δεν παρακολουθείται από το Git, κάνει κάτι διαφορετικό. Ζητάει από το, προσθέτει στο staging area, που θα εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι, παρακολουθεί, προσθέτει αυτές τις αλλαγές που έχουμε κάνει στο αρχείο. Δηλαδή, αν αλλάξουμε το readme και κάνουμε GitHub πάλι στο readme που έχουμε προσθέσει ήδη, θα παρακολουθήσει τις καινούργιες αλλαγές και θα τις καταγράψει πριν τις κάνουμε commit. Ωραία, τώρα θα κάνουμε μια αλλαγή μόνο στο ίδιο αρχείο. Και αν κάνω git status θα δείτε ότι θα έχει αλλάξει. Οπότε το git μας λέει ότι κάτι έχει αλλάξει και το γνωρίζει αυτό ότι άλλαξε, αλλά δεν το έχουμε πει να το καταγράψει. Για να το κάνω θα τρέξω git add στο ίδιο αρχείο. Και τώρα μου λέει ότι αυτή η αλλαγή που έχω κάνει add είναι έχει μια γίνει commit. Οπότε μπορώ να ξανακάνω commit. Και τώρα έχω καταγράψει τις αλλαγές μου σε ένα νέο commit. Γενικά, αν δεν είστε σίγουροι για το πώς δουλεύει κάποιο git command, υπάρχει το εντολή git help που παίρνει ως πρώτο παράμετρο το όνομα του command που θέλετε να δείτε και δίνει διάφορες πληροφορίες για το πώς δουλεύει αυτό το command, τι παράμετρους παίρνει και τι ακριβώς θα κάνει. Παράδειγμα, git help add ή git help commit, θα δώσει διάφορες πληροφορίες για το πώς δουλεύει. Το τυπικό βασικό workflow στο Git είναι ότι δημιουργούμε ένα καινούριο αρχείο, το αλλάζουμε ό,τι θέλουμε, μετά κάνουμε add στο αρχείο με Git Add, με το Git Add. Τρέχουμε την εντολή Git Status για να δούμε, να επαληθεύσουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει και ότι είναι αυτές που θέλουμε. Και μετά θα κάνουμε commit αυτές τις αλλαγές, για να καταγράψουμε στο αρχικό ζωή. Υπάρχει επίσης εντολή Git Commit Panda Alpha, που είναι σαν να κάνουμε Git Add στο GitHub όλα τα αρχεία που έχουν αλλάξει και μετά Git commit, αλλά με μία εντολή. Την οποία όμως δεν την προτείνουμε, αλλά προτείνουμε να το κάνετε GitHub ξεχωριστά κατά αρχείο για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του τι αλλαγές έχουν γίνει και στο τι θα προσθεθεί στο επόμενο commit. Ένα άλλο αρχείο που μπορούμε να βάλουμε στο repository μας είναι το .git.log, το οποίο περιέχει μία λίστα από ονόματα αρχείων ή κάποιο μοτίβο και
λέει στο Git να αγνοείς αυτά τα αρχεία τελείως. Σε οποιοδήποτε app και σε οποιοδήποτε δεν εμφανίζονται σε κανένα status ή υπάρχουν στο repository και δεν προσθέτονται ποτέ σε κανένα commit. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου αρχείου είναι αυτό εδώ, που έχει κάποια ονόματα κατέλων, κάποια μοτίβα, εξέβη κάποια αρχεία και τα ονόματα στον πράγμα. Τώρα θέλουμε να διαγράψουμε ένα αρχείο από το repository, υπάρχει εντολή GitRem, που είναι θα μην είναι το αντίθετο του GitHub. Βγάζει ένα αρχείο από το repository και ενημερώνει το Git για αυτό. Ωραία, έχετε όλοι κάνει κάποια commits, ποιοι έκανε κάποια commits τώρα εδώ. Ωραία, οι υπόλοιποι όσοι δυσκολεύεστε, σηκώστε το χέρι σας να σας βοηθήσει κάποιος από τους βοηθούς. Αν έχετε κάποιο οποιοδήποτε θέμα με το Git, ή στην εγκατάσταση, ή στο να κάνετε κάποιο commit, ή στο να κάνετε άλλα, αν δεν καταλαβαίνετε κάτι, να έχετε κάποιο διάλειμμα στην ειρήνη να σας βοηθήσουμε. Όσο και συνεχίσουμε με το MVP και το άλλο. Λοιπόν, θα σας δείξω το μεταξύ του GitHub, είναι πολύ παρόν το ΑΤ. Θα διαγράψω τώρα το αρχείο Rhythm που έχω φτιάξει. Και άμα κοιτάξω το GitHub, γνωρίζει γι' αυτό, μου λέει ότι είναι έτοιμο να κάνει commit, τότε διαγράφει. Οπότε μπορώ να ξανακάνω commit. Και να πω ότι διαγράφει και το αρχείο. Σε ένα πιο περίπου.
θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα για ένα ακόμη τη συγκεκριμένα σαν ακόμη τι συνέβη. Υπάρχει το LinkedIn Show που έχει ως πρώτο παράμετρο το αναγνωριστικό του commit και μας δείχνει ότι δείχνει και το log, αλλά επίσης περιέχει και τις αλλαγές που έχουν γίνει στα αρχεία που έχει το commit. Μοιάζει. Ωραία, τώρα ας δούμε το log του repository που μόλις φτιάξαμε. Έχει 3 commits. Βλέπετε ότι όλα έχουν γίνει όπου θέλει και έχουν την περιγραφή τους και το αναγνωριστικό τους. Και τώρα θα επιλέξω να κοιτάξω το commit που λέει change. Θα επιλέξω το αναγνωριστικό του για να δω τι ακριβώς έγινε εκεί. Οπότε για το λίγο έτρεξα να δείξω και το αναγνωριστικό και μου δείχνει ότι αφαιρέθηκε το κόκκινο κείμενο και προσθέθηκε το πράσινο κείμενο. Άρα άλλαξε το πάνω στο κάτω. Ωραία, τα αναγνωριστικά τα κομμάτια σας αναφέραμε ήδη. Θέλω να πω ότι επειδή είναι έτσι αρκετά μεγάλη και δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε, για να τα κάνουμε copy-paste ή να τα μεταγράφουμε, μπορούμε να γράφουμε και ένα πρόθυμα. Δηλαδή, 4-5 αριθμούς χαρακτήρες, αρκεί να είναι μοναδικό το πρόθυμα. Οπότε, οπουδήποτε χρησιμοποιούμε ολόκληρο το git αναγνωριστικό, μπορείτε να το αλλάξετε να είναι κάποιο πρώτο χαρακτήρες. Επίσης, μια παρατήρηση είναι ότι το αναγνωριστικό κάθε commit είναι διαφορετικό όχι μόνο μέσα στο δικό μας repository, αλλά σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα repositories, κάθε commit έχει μοναδικό αναγνωριστικό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο άλλο repository με κάποιο άλλο commit, αυτό το commit θα έχει άλλο αναγνωριστικό από το δικό μας. Αυτό μας επιτρέπει με ένα μοναδικό αριθμό, δηλαδή, να αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε commit ή οποιοδήποτε repository. Τώρα, για να δούμε ακριβώς τι αλλαγές έχουμε κάνει σε κάποιο αρχείο και δεν τις έχουμε κάνει ακόμα από την commit, υπάρχει εδώ που θα μας δείξει σχέδια έτσι όπως είναι χωρίς άλλους παραμέτρους, θα μας δείξει τι αλλαγές δεν έχουμε κάνει ακόμα στο βοηθικό που μας. Μπορούμε επίσης, αν δεν δώσουμε κάποιο όνομα αρχείου, θα μας δείξει τις αλλαγές που έχουν γίνει σε όλα τα αρχεία. Αλλά αυτό πολλές φορές μπορεί να μην βολεύει και να θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα για ένα αρχείο τι έχει αλλάξει. Οπότε μπορούμε να δώσουμε ονόματα αρχείων για να δούμε συγκεκριμένα για αυτά τι αλλαγές υπάρχουν. Για να δούμε τις αλλαγές που έχουμε βάλει, που έχουμε κάνει ήδη κοιτά, περνάμε το flag πάνω από τα state και θα μας δείξει ακριβώς τι έχουμε κάνει άλλο στο και ισχύει πάλι το ίδιο πράγμα των αρχείων. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι ότι θα δημιουργήσω ένα καινούργιο αρχείο. Θα το κάνω add. Θα δείξω μετά και τι. Εδώ δεν έχω δείξει τίποτα γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα. Με git status βλέπω ότι υπάρχει ένα αρχείο που δεν έχει γίνει add, οπότε μπορώ να το κάνω add. Και να δω τώρα ότι προσθέθηκε ένα καινούργιο αρχείο που μπορώ να κάνω commit. Τώρα αφού έχω κάνει commit, το status μου λέει ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές. Και το diff μου δείχνει επίσης ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές. Οπότε είμαι έτοιμος να αλλάξω αυτό το αρχείο. Και τώρα έχω κάνει κάποιες αλλαγές τις οποίες δεν έχω κάνει ακόμα. Οπότε μπορώ να κάνω git diff. Και να μου πει ότι το πάνω hello έφυγε και πήγε το κάτω που λέει hello git github. Αν κάνω τώρα git diff stays, δεν θα μου πει τίποτα, διότι δεν έχω κάνει add κάτι. Δεν έχω κάνει add, δηλαδή, τις τελευταίες αλλαγές που έκανα. Μπορώ όμως να κάνω git add αυτές τις αλλαγές. Και τώρα το git status μου λέει ότι οι αλλαγές που έκανες είναι έτοιμες να γίνουν commit. Οπότε το git diff stays θα μου δείξει τι ακριβώς είναι έτοιμο να γίνει commit. Ενώ το git diff δεν θα μου δείξει τίποτα τώρα, γιατί όλα τα έχω κάνει στη στιγμή. Ωραία, κατανοητά αυτά, υπάρχουν απορίες. Πώς λέει το diff του τι στέλνεις. Ναι, η ερώτηση είναι αν πάντα πρέπει να βάλουμε κάποιο περιγραφικό μήνυμα. Η απάντηση είναι ναι και μάλιστα σας προτείνουμε τα περιγραφικά μήνυματα να είναι πολύ αναλυτικά, έτσι ώστε οι συνεργάτες να μπορούν να ξέρουν πότε ακριβώς το είναι τι. Είναι αρκετά χρήσιμο. Και μπορώ να σας δείξω κάποιο repository αργότερα που όντως έχουν πολύ αναλυτικά commits για να δείτε πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Γενικά το κινητό παιδί αυτό, βέβαια μπορείτε να βάζετε και νόμιμο αν θέλετε, αλλά δεν σας πω. Ωραία. Η διαφορά είναι
out, δηλαδή δεν έχει ετοιμαστεί να γίνει commit. Το in-diff stage μας δείχνει τι ακριβώς έγινε out, έτοιμο για να γίνει commit. Αυτό είναι. Και το diff screen με αυτά που έχουν γίνει ήδη commit. Δηλαδή, τι έχουμε τώρα το οποίο δεν έχει γίνει commit, το συγκρίνουμε με αυτό που έχουν γίνει commit, βρίσκουμε τη διαφορά δηλαδή. Και αυτά που είναι έτοιμα να γίνουν commit με αυτά που είχαν γίνει ήδη commit. Πάλι τη διαφορά με το stage. Επίσης υπάρχει το DeepGen που θα μας δείξει τις αλλαγές που έχουν γίνει είτε έχουν γίνει είτε όχι. Θα μας δείξει όλες τις αλλαγές από το τελευταίο commit με το file system. Τώρα το Git χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό χώρο προς τα engineer που εκεί μπαίνουν όλες οι αλλαγές πριν τις κάνουμε commit, όταν θέλουμε να τις προετοιμάσουμε για κάποιο commit. Θα δείξω με κάποια πλάση για να τις καταλάβετε στο πλήρω καλύτερα την ιδέα. Αρχικά αλλάζουμε κάποιο αρχείο, μπαίνει στο working profile, στο πρώτο αρχείο. Εκεί είναι η αλλαγή μας αυτή τη στιγμή. Μετά μόλις κάνουμε git out, μεταφέρεται στο staging, που είναι λίγο πριν το commit, και εκεί βάζουμε όσες αλλαγές θέλουμε να μπουν στο επόμενο commit, και μετά με το git commit πάει στο repository και τα περάτε. Και αποκτά και ένα commit αναγνωριστικό. Τώρα να δεις τι ακριβώς δείχνει αυτό το status, σε ποια κατάσταση είναι το repository και τι έχει συμβεί. Τι θα έπρεπε ακριβώς να κάνετε για να συμβεί αυτή η κατάσταση. Ποιες είναι το restore έξοδο και συνέβη αυτό, τι σας δείχνει το status. Ναι. Έχουμε φτιάξει ένα geodesk, ένα green desk, το έχουμε κάνει κοιτά, δηλαδή το ακολουθεί το γραφείο, αλλά το κοιτάει το μία. Ναι, μπορείς να δώσεις και συγκεκριμένα αρχείο για να μην επαναφέρεις όλες τις αλλαγές.
Θέλω να ξαναπώ μια φορά τις διάφορες εντολές. Κάνουμε για να δείτε, να δείτε λίγο τι σημαίνουν τα διάφορα βελάκια, γιατί υπάρχουν απορίες και ίσως δεν είναι πάρα πολύ σαφές. Το workspace τέρμα, αυτό εδώ, είναι εδώ που κάνουμε τις αλλαγές στο file system μας. Αυτό που έχουμε δηλαδή στο υπολογιστή μας. Βάζουμε εδώ τις αλλαγές. Όταν κάνουμε guitar, μεταφέρουμε στο staging. Άρα, από το working group στο staging, μεταφέρουμε με guitar. Όταν θα κάνουμε deep commit, αυτές οι αλλαγές που έχουμε κάνει stage θα μπουν στο local repository. Και εδώ πραγματικά δημιουργείται το commit και φαίνεται με git log και git show. Ωραία. Τώρα το git checkout και το git reset, γιατί έχουν αυτή τη φορά. Τι σημαίνει. Έστω ότι έχω κάνει κάποια πράγματα stage. Τότε το local repository μου έχει μια παλιότερη έκδοση του κόσμου. Δηλαδή εγώ έχω κάνει κάποιες αλλαγές, τις έκανα stage, αλλά το local repository έχει παλιότερα commits τα οποία δεν έχουν τις αλλαγές που έχω κάνει. Οπότε για να ακυρώσω το staging, ουσιαστικά αυτό που θέλω είναι να φέρω την κατάσταση του κόσμου από το local repository στο staging. Οπότε αυτό θα διαγράψει αυτά εδώ που υπάρχουν εδώ μέσα. Και γι' αυτό το git reset είναι ένα μέρος που δείχνει από το local repository στο staging. Άρα φέρνει την κατάσταση του κόσμου στο local repository όπως είναι τα αρχαία εκείνη τη στιγμή προς το staging. Οπότε μου διαγράφει αυτά που έχω στο staging, αλλά αυτά που έχω κάνει στο working group μου παραμένουν αλλαγμένα τα αρχεία. Το checkout είναι ένα μέρος που δείχνει από το staging στο workspace. Αυτό σημαίνει ότι το staging και το local repository τυπικά είναι τα ίδια πριβάλλω πράγματα. Άρα, μπορώ εγώ να πάω να κάνω αλλαγή στο working group. Το staging και το local repository μου ξέρουν τον κόσμο σε μια παλιότερη κατάσταση. Όταν εγώ θα πάω να κάνω guitar,
τελικά αυτό που πειραματίζομαι δεν έχει νόημα, οπότε κάνω και check-out και γυρνάω στο τελευταίο καλό τομή. Αυτό είναι η χρήση. Στο πιο πρόσφατο τομή θα με γυρίσει τελικά. Συνήθως όταν θα κάνω τέτοιου είδους αλλαγές δεν έχω κάνει ποτέ και staging, οπότε το staging και το local repository είναι ίδια, αλλά το check-out το φέρνει στο πιο πρόσφατο. Yeah.
Θα ξαναδείξουμε λίγο τη διαδικασία με το πώς κάνουμε το κομμή στο GIF, γιατί πολύ μπερδεύτηκα. Οπότε τώρα είμαστε στον αρχικό φάκελο, σε ένα τυχαίο φάκελο, στο σύστημά μας. Θα φτιάξουμε ένα καινούργιο φάκελο για το project μας. Thank you, Dr.
μια άλλη βασική λειτουργία του GIT είναι τα branches. Τα branches μας έχουν άρθρα διαφορετικές εκδόσεις του κώδικά μας. Π.χ. η τελευταία έκδοση που είναι stable και η unstable που δουλεύουμε κάποιο φύση πάνω σε αυτή. Κάθε branch ξεχωρίζεται από κάποιο όνομα που έχει και περιέχει διαφορετικό ιστορικό και διαφορετικά κομμάτια τα υπόλοιπα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουν και κάποια κοινά κομμάτια. Ανάμεσα να υπάρχουν κοινά κομμάτια ανάμεσα σε κάποιο branch. Για να δημιουργήσουμε ένα branch, υπάρχει και το in branch που παίρνει ως παράμετρο ένα όνομα και δημιουργεί το καινούργιο branch. Και είναι πανομοιότυπο με το τρέχον branch. Δηλαδή έχουν ακριβώς τα ίδια κομμάτια τη στιγμή που δημιουργείται το καινούργιο του branch. Τώρα θέλω να δούμε μια λίστα με τα branches. Τρέχουμε την εντολή git branch χωρίς κάποιο όνομα όμως. Και θα μας δείξει όσα branches υπάρχουν στο τοπικό repository και θα μας σημειώσει μια αστεράκι αυτό που είμαστε εκείνη τη στιγμή, το τρέχον έργο branch. Τώρα αυτή τη στιγμή από προεπιλογή το git δημιουργεί μόνο ένα branch, το master, και μας πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό. Οπότε όλοι πρέπει αυτή τη στιγμή να έχετε μόνο ένα branch, το master. Αλλά βλέπετε όλο το master branch σας, το git branch. Ναι, είναι το τρέχον έργο. Τώρα δημιουργούμε ένα καινούργιο branch, το backfix. Αλλά δεν έχουμε πάει ακόμα. Οπότε το αστεράκι είναι ακόμα στο master. Με την εντολή checkout πηγαίνουμε σε ένα άλλο branch. Το checkout μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για branch σε αυτήν την περίπτωση. Που παίρνοντα το όνομα του branch θα μας πάει σε αυτό το καινούργιο branch. Στο git υπάρχει ένα pointer κατά κάποιο τρόπο που ονομάζεται head και δείχνει σε κάποιο branch. Και συγκεκριμένα στο branch που είναι ενεργό εκείνη τη στιγμή, δείχνει στο τελευταίο το κομμάτι. Το git checkout αυτό που κάνει είναι να αλλάξει τον pointer του head και να δείχνει στο τελευταίο commit του branch που επιλέξαμε. Όπως είδαμε στο παράδειγμα πριν, θα μας δείξει στο τελευταίο που θα μας πάει στο τελευταίο commit του branch, άρα στο branch του branch. Τώρα θέλουμε να αντιγράψουμε ένα branch. Δίνουμε την παράμετρο το flag parallel distal στην εντολή git branch μαζί με το όνομα και θα διαγράψουμε αυτό το branch από το repository. Αλλά τα commits θα παραμείνουν εκεί και θα μπορούμε να τα πούμε αργότερα με κάποιες άλλες εντολές που θα δείξουμε. Απλά διαγράφω αυτό το branch.
Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτά, check-out, branch, branch delete. Το Git, λίγο πιο θεωρητικό στάδιο, είναι ένα σύστημα επεξεργασίας γράφων και κάθε commit είναι ένας κόμβος στο Git. Οπότε, κάθε commit έχει ένα γωνιό που δείχνει το προηγούμενο commit. Αν θέλετε πάρουμε στη λίστα να το δούμε. Ναι, το πιο πρόσφατο commit δείχνει το πατέρα. Είναι το λίγο προηγούμενο και το προηγούμενο δείχνει στο προπροηγούμενο. Άρα, ουσιαστικά είναι μια συνδεδεμένη λίστα. Το πιο πρόσφατο έχει πατέρα το προηγούμενο, το προηγούμενο έχει πατέρα το πιο προηγούμενο και το πρώτο commit δεν έχει κάποιο πατέρα. Ωραία. Και το branch δείχνει σε ένα commit αυτό. Το head είναι όπως πάμε, δείχνει στο branch που είμαστε εκείνη τη στιγμή. Οπότε μπορείς να δείτε εδώ το head και αφορά ένα commit. Οπότε, τώρα για να δούμε μια παράσταση του πώς βλέπει το commit σε κάποιους, έχουμε το πρώτο μας commit. Είμαστε στο master και το head δείχνει επίσης στο master. Οπότε δημιουργούμε ένα καινούργιο commit που δημιουργείται ένας καινούργιος κόμβος, ο οποίος δείχνει στο πατέρα. Και μετά μεταφέρεται το branch στο τελευταίο commit. Θα δημιουργούμε το commit και πάμε το head στο. Πάει αυτόματα το head στο καινούργιο κόμβο. Οπότε μπορούμε τώρα να αναφέρουμε κόμβος όταν μιλάμε για το git και για το git commit. Το git commit δημιουργεί ένα καινούργιο commit αντικείμενο, δείχνει όπως είμαστε στο γωνιό και μεταφέρει το branch στο τελευταίο commit. Εδώ έχουμε τώρα δύο commit στο master και είμαστε αυτή τη στιγμή στο master. Όταν δημιουργούμε ένα καινούργιο commit, όταν δημιουργούμε ένα καινούργιο branch, δημιουργείται ένα καινούργιο pointer στο τελευταίο commit του master, επειδή είμαστε στο master εκείνη τη στιγμή. Και όταν κάνουμε check-out στο καινούργιο branch, απλά μεταφέρει το head, που είναι ένας pointer στο ring που είναι ένας pointer πάλι σε ένα κόμμα, σε ένα commit. Τώρα, αν κάνουμε ένα καινούργιο commit στο ring type, που είναι ένας καινούργιος κόμμος και δείχνει εκεί πάλι το ring type. Και μετά μεταφερόμαστε πάλι με checkout, απλά μεταφέρεται το head στο master, όταν μεταφέρουμε στο master branch. Και τώρα θέλω
θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο κομμή στο master. Οπότε δημιουργείται ένας καινούριος κόμβος και επειδή είμαστε στο master, θα μεταφερθεί το master σε αυτό το καινούριο κόμβο. Και το readme type που παραμένει ακόμα στο προηγούμενο κομμή. Υπάρχουν ερωτήσεις? Θυμηθείτε κάθε κομίδα που συμβαίνει κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στο file system. Οπότε κάθε μπλε κόμβος είναι κάποια κατάσταση του συστήματος αρχείων. Το πιο πρόσφατα είναι δεξιά, το πιο παλιά είναι αριστερά. Το βέλος καθενός δείχνει στο προηγούμενό του. Και για να φτιάξουμε αυτού του είδους τη διακλάδωση στο γράφο, έχουμε κάνει δύο διαφορετικά branches. Οπότε από ένα κοινό ιστορικό, κάποιος προγραμματιστής έχει κάνει μια αλλαγή, κάποιος άλλος έχει κάνει μια άλλη. Εμείς οι ίδιοι έχουμε φτιάξει δύο εκδόσεις του κώδικά μας. Την πάνω και την κάτω. Όσο θέλει. Όλο το γράφος από και εμένα. Μπορείς να γυρίσεις όσο πίσω θέλεις. Και θα δείξω πώς μπορείς. Μετά θα δείξω πώς μπορείς να γυρνάς πίσω μέσα στο γράφο. Αλλά με το Git LG, με το Git Log και με το Git Show μπορείς να το δεις όλο. Και κάναμε και ένα καινούριο κομμάτι εκεί πέρα. Οπότε.
Και πού είναι αυτό το κόμμα, στο τι του μπράτσε. Τώρα πώς κάνουμε με τις μέρες μπράτσε. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι στο feature, οπότε στο τελευταίο πρέπει να αλλάξει μέσα το feature ή κάνει το σάλο. Υπάρχουν μια φάση για την οποία δεν έχει γραφεί, αλλά δεν έχουμε κάνει το σωστά. Ναι, αυτά τα διακομίσεις υπάρχουν από και μένα, αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε αυτά με τους τρόπους που ξέρουμε από στο μάλλον. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για το πώς έγινε αυτός ο γράφος. Καταλαβαίνω ότι αυτό που σου έχουμε δει τις αλλαγές σε αρχείο. Σε αρχείο, δηλαδή κάθε κομίτη έχει κάποια αρχεία που έχουν κάνει αλλαγές, έχουν κάνει άλλο και μετά κομίτη. Οπότε πρόκειται για COVID, ας πούμε, ή κάποιο σύστημα αρχείο. Τώρα βλέπουμε δύο branches και θέλουμε να τα έχουν κάποια διακλάδωση καθένα ξεχωριστή και έχουν διαφορετικά commits και ιστορικό μεταξύ τους. Θέλουμε σε κάποια στιγμή να τα ενώσουμε, να ενώσουμε τις αλλαγές που έχουν και τα δύο και το ιστορικό τους και ό,τι αρχαία έχουν. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και το ID Merge που παίρνει ως παράμετρο ένα όνομα ενός branch, το όνομα ενός branch και προσπαθεί να ενώσει και τις αλλαγές μεταξύ τους και να ενώσει και τα δύο και όλα το όλο ιστορικό αυτό το δύο μπράτ. Ωραία, το μπράτ, το μπέρτσι, τι νόημα έχει. Αν έχω δύο μπράτσες, μπορεί στο ένα να αναπτύσσω μια δυνατότητα του λογισμικού μου, στο άλλο να αναπτύσσω μια άλλη δυνατότητα. Αυτό μπορεί να το κάνω ανεξάρτητα και να χωράει μια δυνατότητα κάποια αρχεία, η άλλη δυνατότητα κάποια άλλη αρχεία. Κάνω κάποια commits στα ξεχωριστά αυτά μπράτσες και κάποια στιγμή θέλω να πω ότι θέλω και τις δύο αυτές αλλαγές που έχουν γίνει να τις βάλω μέσα στο software μου. Γι' αυτό χρησιμοποιώ το μέλη. Εντάξει, χάσει το νόημα, χρήση. Ποια είναι. Υπάρχουν αντιφάσει μέσα στο κομμάτι. Προς το παρόν δεν θα μιλήσουμε για αντιφάσει. Θα τα δούμε τετάρτη αυτά. Στο παρόν θα υποθέσουμε δηλαδή ότι τα δύο μπράτσε έχουν αλλάξει δύο διαφορετικά πράγματα και υπάρχει ένα σαφή τρόπο να ενωθούν που μπορεί να γίνει αυτόματο. Την τετάρτη θα δούμε για την περίπτωση που αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, όπου σε δύο μπράτσε έχουν αλλάξει το ίδιο αρχείο ή το ίδιο σημείο. Ωραία, τώρα πώς γίνεται ακριβώς το merging, τι ακριβώς συμβαίνει αλγοριθμικά. Ωραία, το git είναι το εξής. Ξεκινάμε, εμείς είμαστε σε κάποιο branch, έστω ας πούμε ότι είμαστε στο master, και τρέχουμε το git merge με κάποιο branch απαράδειγμα. Εδώ παράδειγμα το feature. Άρα εδώ πέρα ζητάω το feature να γίνει merge στο master. Έχει σημασία σε ποιο branch είμαι και ποιο branch ζητάω να γίνει merge. Ωραία, το git τι θα κάνει. Θα φτιάξει ένα καινούργιο commit, το οποίο είναι ένα merge commit. Το merge commit σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το commit καταγράφει το συνδυασμό των πραγμάτων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και στα δύο αυτά branches. Ωραία, σε αυτό το merge commit θα έχουμε δύο γονιούς. Ενώ μέχρι τώρα δηλαδή στο γράφο μας κάθε commit είχε ως γονιό από το προηγούμενο commit του, το merge commit θα έχει δύο γονιούς. Θα λέει ότι προκύπτει και από αυτό το branch και από εκείνο το branch. Και τι θα βάλει τελικά στα αρχεία μας. Το git θα τρέχει στα εξής πράγματα για να βρει τι θα βάλει στα αρχεία μας. Λοιπόν, πρώτα, σε αυτό το γράφο που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής, θα βρει τον κόμβο, ο οποίος είναι κοινός προγόνος και των δύο branches και θα πάρει από αυτούς τους κοινούς προγόνους το πιο πρόσφατο. Οπότε, για παράδειγμα εδώ πέρα, αν βρισκόμαστε στο branch feature και στο branch bugfix, ο κοινός προγόνος είναι το master. Βλέπετε, είναι ο πιο πρόσφατος κοινός προγόνος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα κομμάτια, ας πούμε στο κόμβο που πάνω έχουμε διαγράψει και στο bugfix, ο κύριος πρόγονος είναι πάλι το master, ο πρόσφατος κοινός πρόγονος, αλλά στο τοπικό έχουμε δύο κομμάτια σε αυτό το έξι. Ωραία, οπότε αφού βρει το πιο πρόσφατο κοινό πρόγονο, με αυτό το πρόγονο θα αποφασίσει ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσει. Συγκεκριμένα θα βρει μια σειρά από κομμάτια τα οποία πρέπει να γίνουν για να αλλάξει την κατάσταση του κόσμου και να φτάσει σε μια κατάσταση που είναι έχουν γίνει και οι δύο αλλαγές. Στο branch που είμαστε, θα πάει και να εφαρμόσει αυτά τα κομμάτια τα οποία επιλέγει να εφαρμόσει. Αυτά τα κομμάτια τα οποία επιλέγει να εφαρμόσει είναι η διαφορά ανάμεσα στο κοινό πρόγονο, στο πιο πρόσφατο κοινό πρόγονο και στο τελευταίο commit του branch το οποίο λέμε να γίνει merge. Αφού γίνουν όλα αυτά, το master θα μεταφερθεί στο τελευταίο merge commit. Θα σου το δούμε σημαντικά για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με ένα git commit. Φτιάχνουμε ένα repository. Κάνουμε κάποιες αλλαγές και κάνουμε ένα git commit. Φτιάχνουμε το πρώτο πλάι που είναι το πρώτο git commit. Μετά κάνουμε κάποιες άλλες αλλαγές, κοιτάμε git commit και έχουμε το πιο ανοιχτό χρόνο που λέγει κλάι. Μέχρι εδώ όλα καλά, ένα απλό git repository. Τώρα σε αυτή τη φάση έχουμε κάνει το branch μας. Άρα, έχουμε κάνει git branch feature και έχει φτιαχτεί ένα branch feature πάνω στο ανοιχτό χρόνο που λέγει κλάι
έχουμε κάνει τρία κομμάτια που αφορούν κάποιο χαρακτηριστικό στο λογισμικό μας. Οπότε το feature branch έχει πάει τρία κομμάτια μπροστά. Μετά ξαναγυρίσαμε πίσω στο master, κάναμε και τη checkout master και έχουν φτιαχτεί δύο κομμάτια στο master. Τα δύο κάτω. Και πλέον είμαστε στο master και έχουμε το χέρι μας στο master. Και τι θέλουμε να πούμε, ότι τα χαρακτηριστικά που έχουμε βάλει στο feature, αυτά που έχουμε αναπτύξει, θέλουμε να ενωπηθούν στο τωρινό master. Για να γίνει αυτό, τρέχουμε αυτή την εντολή. Ενώ είμαστε στο branch master, το οποίο το γράφω σε παρένθεση, δηλαδή έχουμε κάνει ήδη checkout master, θα τρέξει στην εντολή Big Merge Feature. Η εντολή λέει δεξιά, χωρίς την παρένθεση. Αυτό θα κάνει merge το branch feature στο branch master. Για να το κάνει αυτό, θα γίνει το εξής. Θα φτιαχτεί ένα καινούργιο commit, αυτό το mob, το οποίο θα γίνει στο master branch και το οποίο είναι ένα merge commit, δηλαδή έχει δύο γονείς. Οι γονείς του είναι το παλιό master πριν γίνει η ενοποίηση και το πιο πρόσφατο commit του feature branch. Για να βρει όμως τι θα βάλει στο σύστημα αρχείως αυτό το commit, θα κάνει το εξής. Καταρχάς αυτό το commit το master θα μεταφερθεί σαν να έχω κάνει ένα απλό git commit. Οπότε το head θα αλλάξει και το master θα αλλάξει. Βρήκαμε τον κοινό πρόγραμμα που είναι αυτός, ο Γαλάζιος. Και πάνω στο merge commit για να δω τι θα βάλω, θα πάρω αυτό εδώ το κομμάτι του γράφου. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι του γράφου? Από το feature branch θα εξαπλώ τη διαφορά που έχει με το πιο πρόσφατο κοινό πρόγραμμα. Άρα αυτά τα τρία commits. Αυτά τα τρία commits περιέχουν αλλαγές. Λέει, άλλαξε αυτό το αρχείο, βάλε αυτό. Άλλαξε αυτό το αρχείο, πρόσθεσε αυτό. Άλλαξε αυτό το αρχείο, διάγραψε το κάτω. Αυτές οι όλες οι αλλαγές θα γίνουν πάνω στο σύστημα αρχείο που είναι πιο πρόσφατο commit στο master. Και έτσι θα φτιαχτεί το σύστημα αρχείο στο merge commit. Ναι. Όχι, γιατί το commit μπορεί να το φανταστείτε με δύο τρόποι. Το commit μπορεί να το φανταστείτε είτε ως μια κατάσταση στο σύστημα αρχείων, ότι αυτό το αρχείο έχει αυτά τα περιεχόμενα, είτε μπορείτε να το φανταστείτε σαν ένα διαφορετικό, ότι άλλαξε αυτό το αρχείο και απέκτησε αυτά τα περιεχόμενα. Από την προηγούμενη κατάσταση που ήταν. Εδώ τα commits τα βλέπουμε σαν διαφορές, σαν δεις. Άρα αυτά τα τρία commits το καθένα κάνει κάτι, είναι μια πράξη. Αυτή η πράξη είναι εφαρμόζεται πέρα. Αν έπαιρνα απλά την κατάσταση του κόσμου στο πάνω κομμάτι, αυτό θα ήταν λάθος γιατί θα αγνοούσε την κατάσταση στο μάστρο. Δηλαδή, εγώ θέλω να ειδοποιήσω. Θέλουμε το ιστορικό να διαδίκει.
Άρα το check-out, όταν κάνω check-out ένα branch, μου γυρνάει όλο το file system μου στην κατάσταση του κόσμου που είναι σε αυτό το branch. Που μπορεί να μου αλλάξει όλα την αρχαία στο file system. Αυτό το νόημα έχει το branch. Άλλες απορίες. Τώρα, στην κατάσταση που είμαστε τώρα, αν πατήσω hit branch, θα μου βγάλει ότι έχω κάποια άλλα branch ή όχι. Τώρα ναι, υπάρχει το feature branch και το master branch. Α, υπάρχει ακόμα. Το feature branch δεν έχει διαγραφεί, αν θες μπορείς να το διαγράψεις. Το feature branch όπως βλέπεις δεν άλλαξε, γιατί έχει πάρει στο κομμάτι που έχει. Το feature branch δεν γνωρίζει, δεν έχει το κοινό κομμάτι που έχει μέσα. Το master περιέχει το κοινό κομμάτι. Οπότε η διαφορά ανάμεσα στο ποιο είναι το branch από το οποίο κάνω merge και στο οποίο κάνω merge είναι δύο. Πρώτον, πώς γίνεται η σύγκριση που εφαρμόζω δηλαδή. Και δεύτερον, που θα αποθηκευτεί το κομμάτι, θα μπει στο master branch. Ουσιαστικά αυτά τα τρία θα πάνε στο master, αλλά πίσω του master, αλλά πίσω. Άμα κάνει το merge από το master. Ναι, άμα κάνω τώρα git lc στο master, θα δω και τα πέντε commits που υπάρχουν ανάμεσα και το πλέον και στο master. Αν κάνω git lc στο feature, θα δω μόνο τα πράγματα τα δύο πάνω, τα τρία τελευταία, τα τρία πάνω. Θα το τρέξω τώρα να το δει. Ναι. Αυτό στο master. Τώρα από το common parent θα ξεκινήσω το branch feature. Θα έρθω στο branch
και άλλαξα σε αυτό. Τώρα θα αρχίσω να κάνω κάποια commits μέσα σε αυτό. Οπότε θα φτιάξω ένα αρχείο καινούριο που να λέει feature. Και επίσης στο feature θα αλλάξω το test και θα κάνω και login. Οπότε έχω κάνει δύο αλλαγές στο feature branch. Ας πούμε, έχω αλλάξει δύο αρχεία. Το ένα δεν είναι ακόμα draft. Οπότε το πρώτο που θα κάνω είναι να κάνω draft το feature και θα κάνω ένα commit με αυτό. Οπότε εδώ πέρα βλέπω το git status. Έχω κάνει draft ένα καινούριο αρχείο και έχω αφήσει ένα παλιό αρχείο που το έχω αλλάξει, δεν το έχω κάνει ακόμα stage. Άρα το commit μου αφορά μόνο το καινούριο αρχείο. Τώρα στο status βλέπω ότι έχουν μείνει οι αλλαγές που δεν τις είχα κάνει stage πριν, δεν έχουν μείνει commit. Το βάζω. Μπορώ στο distance να δω τι άλλαξε σε αυτό το αρχείο. Έχει αλλάξει το περιεχόμενό του, θα κάνω ξεχωριστό commit γι' αυτό. Και τώρα να κάνω git log, μπορούμε να δούμε τι έχει. Βλέπετε το πιο πρόσφατο commit στο feature branch. Το πιο πρόσφατο commit στο feature branch είναι το change contents of test, με το πιο προηγούμενο είναι το add feature file. Αυτά είναι τα δύο commits που αφορούν μόνο το feature. Και τα κοινά είναι το common file και το add file test. Στο ιστορικό του feature branch είναι αυτά τα τέσσερα. Δηλαδή εδώ κάθε φορά βλέπω τον original commit, τον πατέρα του, τον πατέρα του πατέρα του κτλ. Αν κάνω το PTG, μπορώ να το λέω καλύτερα από το ίδιο. Τώρα απλά θέλουμε να αλλάξουμε λίγο τις εκδοχές του Git για να έχουμε λίγο πιο όμορφο Git log, να δούμε λίγο το γράφο πώς δημιουργείται μετά από το Git branch, τι μορφή έχει πάρει. Βλέπετε ότι το πιο
αναγνωριστικά του κάθε πολίτη, έχει κάποια αστεράκια. Ουσιαστικά αυτά τα αστεράκια είναι από το γράφο είναι οι διακοπές του γράφου. Αν δημιουργήσουμε ένα καινούργιο. Κατά πάνω σε καινούργιο γράφο, θα δείχνει το γράφο είναι διαφορετικά. Ωραία, οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μέρη. Λοιπόν, τώρα πήγαμε στο Branch Master. Θέλουμε να φέρουμε τις αλλαγές από το καινούριο Branch σε αυτό το Branch, το Master. Οπότε χρησιμοποιούμε την εντολή Merge και δίνουμε το όνομα του Branch που θέλουμε να ενώσουμε. Εδώ δημιουργεί, είναι το περιγραφικό μήνυμα για το καινούριο Merge που θα φτιάξουμε. Και μπορούμε από επιλογή έχει αυτό το μήνυμα που λέγεται πολύ Merge Branch Feature, αλλά μπορούμε να το αλλάξουμε και θα έχει κάποιο άλλο διαφορετικό από το επιλέξουμε. Μπορούμε απλά να τα αφήσουμε όπως είναι και θα δημιουργήσει το καινούριο κομμάτι αυτόματα. Εδώ πλέον έχει δημιουργήσει το κομμάτι και τα έχει κάνει μέρη του μεταξύ του, αυτά τα δύο branches. Οπότε αν δούμε το ιστορικό θα πρέπει να περιέχει τα κομμάτια και από τα δύο. Ωραία, εδώ βλέπουμε τώρα πώς μας δείχνει το git, το γράφο του git. Οπότε το common bar που βλέπετε είναι εδώ πέρα. Διαχωρίζεται σε δύο branches ουσιαστικά. Αριστεράκι το master, δεξιά το feature. Κάθε αστεράκι είναι ένας κόμπος, ουσιαστικά είναι commit. Και το feature έχει δύο commits, τα πάνω, το D3F7 και το 462. Ενώ το master αριστερά έχει το C3F και το BFC. Και αυτά τα πιο πρόσφατα και στα δύο branches είναι commits και τα δύο στο α και στο 3, που είναι το πάνω-πάνω και το match. Όταν τρέξω απλό git log θα μου δείξει και τα τέσσερα. Βλέπετε ότι όλα τα commits υπάρχουν. Ωραία, αν θέλετε κάνετε τον όρος του υπολογιστής, θα μου πείτε κι εσείς. Ναι. Αν αλλάξει το test πριν το merge στο master branch, ποια άλλα γίνεται τα κρατήρια, αυτή που έγινε τελευταία. Ναι, ρωτάει στον άνθρωπο τι γίνεται να αλλάξουμε ταυτόχρονα στα δύο branches το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Άλλα αλλαγή στο ένα, άλλη στο άλλο, αλλά στο ίδιο σημείο. Αυτό θα το δούμε την Τετάρτη. Οπότε προς το παρόν υποθέτουμε ότι το merge θα είναι καθαρό. Μπορεί να γίνει αυτό. Συνήθως το μέρος
Για πείτε μου μεγέθη. Εσείς Ελλάδας. Ωραία, και τελικά να δημιουργεί κάπως έτσι. Κάνουμε τα δύο κομίτς, δημιουργούμε τα κοινωνία μπράτς. Πώς πηγαίνουμε την κοινωνία του λεφτό λάρας. Νομίζω ότι είναι έτσι πίσω. Πηγαίνουμε στο κοινωνία μπράτς, κάνουμε πάλι κάποιο κομίτ, πηγαίνουμε στο master, κοινωνία κομίτ, merge και όπως περίεργος λάρας. Συνεχίζουμε. Τώρα γενικά, με πώς χρησιμοποιούμε τα μπράτς, πώς προτείνουμε να χρησιμοποιούμε τα μπράτς. Δημιουργούμε ένα καινούργιο branch για κάθε feature που θέλουμε να, να δημιουργήσουμε. Για, ακόμα και αν είναι ένα πολύ μικρό feature, όπως π.χ. αλλαγή χρώματος ενός κουμπιού ή διόρθωση ενός bug ή οτιδήποτε. Μετά κάνουμε τις αλλαγές μας σε αυτό το καινούργιο branch που έχουμε δημιουργήσει και κάνουμε όσο κομμάτι χρειάζονται και έπειτα το κάνουμε ένα merge πίσω στο master για να συγχρονιστούν οι αλλαγές τους και διαγράφουμε αυτό το branch που έχουμε δημιουργήσει. Μοιάζει κάπως έτσι ολόκληρη η διαδικασία. Πηγαίνοντας στο master, δημιουργούμε το καινούριο branch με το VM ή οποιοδήποτε αλλάζουμε τα αρχεία που θέλουμε. Κάνουμε add, commit, θα κάνω ένα μάτι στη διαδικασία που κάνουμε φορές. Μετά πηγαίνουμε πίσω στο master, συγχρονίζουμε το master με το branch που έχουμε δημιουργήσει για να, να κατεβάσουμε το καινούριο feature, να το βάλουμε στο master. Και μετά διαγράφουμε αυτό το branch που έχουμε δημιουργήσει. Τώρα υπάρχει και το stash. Το stash είναι όταν μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές, ενεργείες στο πρόγραμμα μας που δεν έχουμε κανένα κομμάτι. Αλλά μπορεί να προκύψει κάτι επίγον που να θέλουμε να χρειάζεται να αλλάξουμε branch, πάμε σε κάποιο άλλο branch. Οι επιλογές μας θα ήταν να κάνουμε κάποιο commit, αλλά μπορεί οι αλλαγές αυτές να μην είναι ολοκληρωμένες, οπότε θα ήταν κάπως τσαπατσούλικο, δεν θα ήταν ολοκληρωμένο. Είτε να κάνουμε checkout και να χάσουμε τις αλλαγές μας αυτές. Οπότε υπάρχει το git stash, το οποίο μεταφέρει τις αλλαγές που είχαμε που δεν έχουν κάνει ακόμα, τις βάζει σε ένα άλλο εικονικό χώρο, όπως εδώ. Τις μεταφέρει από το working directory στο stash, είναι ένας άλλος χώρος ανεξάρτητος. Και μετά καθαρίζει το working copy. Οπότε μπορούμε να αλλάξουμε να πάμε σε ένα άλλο branch και να κάνουμε και τις αλλαγές που χρειαζόμαστε. Όταν μετά θέλουμε να επαναφέρουμε αυτές τις αλλαγές, υπάρχει το git stash pop, που θα φέρει τις αλλαγές από αυτό το χώρο πάλι στο working copy μας. Και μοιάζει κάπως έτσι. Από το stash, θα μπουν όλες οι αλλαγές στο stash και μετά με το pop θα επαναφερθούν πίσω στο working directory μας. Τώρα γενικά, αν θέλουμε να... ο καθένας μπορεί να έχει κάποια αντίγραφα του ενός repository, ενός project. Κάθε τέτοιο αντίγραφο ονομάζεται remote και συνήθως θέλουμε να ανταλλάξουμε, πολλές φορές θέλουμε να ανταλλάξουμε κώδικα ανάμεσα σε αυτά τα αντίγραφα. Οπότε έχουμε αυτά τα remotes που μας επιτρέπουν να έχουμε αυτή την ανταλλαγή κώδικα. Και εδώ ξεκινάει να μας βοηθάει πολύ το GitHub. Μια πολύ συχνή παρανόηση είναι ότι το GitHub είναι το Git, αλλά δεν ισχύει αυτό. Το GitHub είναι απλά ένα website που μας επιτρέπει να ανεβάσουμε αντίγραφα από το έργο μας και να συνεργαστούμε. Μας προσφέρει κάποια εργαλεία που είναι πολύ χρήσιμα για να έχουμε αποδοτική συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας. Οπότε τώρα, ελπίζω μόνο να έχει φτιάξει το λογαριασμό στο GitHub στο διάλειμμα. Οπότε μπείτε σε αυτό το GitHub που είναι ένα repository που έχουν φτιάξει για το μάθημα. Και πατήστε for πάνω δεξιά. Θα έχει ένα κουμπάκι που θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο του repository που θα είναι δικό σας. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε. Το ίντερνετ καλά πάντα δουλεύει σε όλους. Όσοι δεν έχετε ίντερνετ τώρα μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι σας αυτό. Κάνετε δηλαδή ένα φόρτ εδώ πέρα για να δοκιμάσετε να κάνετε αλλαγές. Και την επόμενη φορά, την Τετάρτη, θα σας δείξουμε και πώς να ενοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές και θα ενοποιήσουμε τις αλλαγές σας στο δικό μας repository. Οπότε
κάνετε με το χώρο που έχει φτιάξει ένα αντίγραφο που είναι δικό σας, μπορείτε να τα αλλάξετε. Μπορείτε να κάνετε πλέον αυτό το αντίγραφο στο δικό σας μηχάνημα το πικά. Με την εντολή του Θεού και το γυράκι που τσέκωσε να δημιουργήσει αν θα αλλάξει το Ιερνέισον. Και με την εντολή του Θεού θα δημιουργήσει ένα τοπικό αντίγραφο από αυτό το ρεπόζιτορι και θα δημιουργήσει και ένα φάκελο με το όνομα του ρεπόζιτορι. Οπότε μετά θέλετε να μπείτε στο φάκελο. Άρα εδώ στο GitLab δεν υπάρχει φάκελο. Δεν θα κάνω Git Limit αυτή τη φορά γιατί δεν φτιάχνω ένα καινούργιο home repository. Αλλά κάνω Git Flow. Οπότε κατεβάζω το repository που υπάρχει στο GitHub με βάση ένα URL. Άρα είναι αντίστοιχη και εντολή για να φτιάξω ένα καινούργιο repository. Αυτή τη φορά με βάση κάτι που υπάρχει ήδη αλλού. Ωραία, πλέον έχετε δύο δικά σα repositories. Το ένα είναι το for που είναι το αντίγραφο του ρεπορτικού μα στο GitHub. Και το άλλο είναι το flow που είναι το αντίγραφο του repository στον υπολογιστή σας τοπικά. Αυτά τα δύο λεπτά συνδέονται με τα remotes. Το τοπικό αντίγραφο έχει ένα remote που δείχνει στο αντίγραφο του GitHub, που είναι το remote. Μπορείς να δεις άλλη μια εντολή. Ναι. Αυτό το URL υπάρχει και στο repository που έχει κάνει for. Οπότε με το που μπεις στη σελίδα που έχει κάνει for, κάπου δεξιά να γράφει το URL, θα μπορείς να το κάνεις for. Έχει κάνει πλέον το Git Class, οπότε θα κάνω Git Remotes πίσω, Git Remotes και εδώ. Βλέπω ότι υπάρχουν δύο Remotes, το Origin και το Upstream. Αν θέλουμε να δούμε και τα URLs, όσο ότι έχουν κάποια URLs, μπορούμε να περάσουμε ένα άνθρωπο που πάμε πίσω, να μου δείξει αριστερά το όνομα, είναι Origin, ας πούμε, δεξιά το URL, από κάτω το όνομα Upstream και δεξιά το αντίστοιχο URL. Τέτοιου είδους URLs μας επιτρέπουν να συγχρονίσουμε τα διαφορετικά αντίγραφα του repository. Όταν τρέξετε την εντολή του Git Flow, το Git από μόνο θα δημιουργήσει μόνο το πρώτο origin, μόνο το πρώτο remote που λέει το origin, το οποίο είναι το remote, το οποίο είναι το repository στο GitHub. Το upstream που έχω εδώ, το δεύτερο, το θα δημιουργήσει αργότερα με την εντολή Git Remote Apps που θα δείξουμε. Οπότε Git Remote σκέφτο μας δείχνει ποια remotes έχουμε. Με Git Remote App, η οποία παίρνει δύο παραμέτρους, προσθέτουμε ένα καινούριο remote. Το όνομα είναι για να μας βοηθήσει να το βρίσκουμε τοπικά και το URL είναι το πραγματικό URL αυτού του remote, του repository. Για να διαγράψουμε ένα remote, απλά θα τρέξουμε και το URL και το όνομα του. Όπως πάμε τώρα, δημιουργείται από μόνο του. Κατευθείαν μόλις κάνουμε εδώ. Τώρα, αν έχουμε κάποιες αλλαγές σε κάποια commit στο τοπικό μας αντίγραφο, στο δικό μας remote, θέλουμε κάπως να τις δημοσιεύσουμε στο repository που είναι στο GitHub. Γι' αυτό υπάρχει εντολή Git Push που παίρνει δύο παραμέτρους, το remote και το branch, που θα στείλει τις αλλαγές που υπάρχουν στο branch, όπως είπαμε στην εκείνη τη στιγμή, θα τις στείλει στο branch του remote που έχουμε επιλέξει. Όπως παράδειγμα κάτω, το Git Push Origin Master θα στείλει όλες τις αλλαγές που έχουμε στο τρέχον branch, θα τις στείλει στο master του Origin, σε αυτό το repository. Αν έχουμε αξιού. Αν θέλουμε να κατεβάσουμε τις αλλαγές που έχουμε αυτό το repository, αν έχει κάνει κάποιες άλλες αλλαγές παράλληλα σε αυτό και θέλουμε να τις συγχρονίσουμε με τις δικές μας, τότε υπάρχει εντολή Git Pull που παίρνει τις παραμέτρους,
ένα remote και ένα branch και θα φέρει αυτές τις αλλαγές από αυτό το branch του remote που πλέξαμε. Και κάπως έτσι, είναι σημαντικά αυτή η ανταλλαγή των. Τυπικά όπως βλέπουμε με, τα remote είναι ότι κάνουμε τις κάλες στο master, σε κάποιο οποιοδήποτε branch, μετά φέρνουμε τις αλλαγές για αυτό το branch από το remote, με το git pull origin και το master. Δημιουργούμε ένα καινούριο feature για κάτι που θέλουμε να φτιάξουμε, κάνουμε τις αλλαγές μας, κάνουμε add και commit, όσα θέλουμε. Μετά πηγαίνουμε πάλι πίσω στο master, θα κάνουμε merge το καινούριο feature, όπως δείξαμε και νωρίτερα, και μετά θέλουμε να δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές με το git push. Θέλουμε να τις στείλουμε στο repository, στο GitHub, επίσης, όπου αλλιώς είναι μόνο. Οπότε αυτό το workflow που γίναμε, μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε με άλλους, έτσι. Αν έχουμε ένα κοινό remote, στο οποίο δουλεύουμε όλοι μαζί, μπορεί να είναι το δικό σας, στο waiting time for. Αν δουλέψετε εσείς, μπορεί να κάνετε πούς τα δικά σας και μετά οι άλλοι να πάρουν το pool. Και αφού τα πάρουν, θα κάνουν τα δικά τους, μέσω της διαδικασίας του branching και του commit, θα τα κάνουν μέσα δικά και μετά θα τα κάνουν pools. Στη συνέχεια θα πάρετε ένα pool. Οπότε αυτή είναι η πιο απλή διαδικασία συνεργασίας με εκεί, που χρησιμοποιεί το GitHub σαν ενδιάμεσο για να ανταλλάξουμε το. Είναι σαν κατεβαίνει το κομμάτι, δεν θα πάρει να βράσει.
παράμετρο ένα branch. Οπότε θα φέρει μόνο από αυτό το branch όλα τα commits και τις αλλαγές. Και θα είναι σαν merge branch. Ναι, ναι, θα κάνει merge. Πολύ δάκα.